Μικρόφωνο, Νότης Παπαδόπουλος. Βασίλης Χιώτης. Και πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπακογιάννη. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα εντάξει? Όλα καλά. Μπράβο. Θέλουμε τώρα να ξεκινήσουμε την κουβέντα με αυτά που συμβαίνουν κυρίως στην Αμερική και στην Κύπρο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την Αμερική. Οι τελευταίες πρωτοβουλίες και αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ήθελα να γνωρίζω αν σας ξάφνιασαν ή αν θεωρείτε ότι αυτή είναι η πολιτική του Τραμπ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν με ξάφνιασαν, γιατί ξέραμε εδώ και καιρό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται μια μερική αποχώρηση από την περιοχή. Αυτό το οποίο ειλικρινώς με ξάφνιασε είναι η ταχύτητα και ο τρόπος με τον οποίο ανήγγειλε ο Τραμπ την αποχώρηση αυτών των στρατευμάτων, αλλά και μία αλλαγή πολιτικής η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την περιοχή. Δηλαδή εδώ υπήρχε μία άτυπη συμμαχία Κούρδων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Κούρδοι σηκώσανε το βάρος της μάχης κατά του ISIS. Είχαν μια ουσιαστική συνεργασία με τους Αμερικάνους επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα η οποιαδήποτε λύση, όπως είχαμε πει και εμείς, γιατί εγώ έχω το report της κυρίας για το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήταν ότι στη φάση αυτή, αυτό το οποίο χρειάζεται η Συρία, είναι μια ευρύτερη πολιτική λύση, όπου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα καθίσουν οι πάντες. Δηλαδή, όταν λέμε θα καθίσουν οι πάντες, θα καθίσουν οι διάφορες εθνότητες και δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία, μια σχετικά ήρεμη μεταβατική περίοδου, για να μπορέσουν να επιστρέψουν και οι πρόσφυγες, για να μπορέσει να γίνει και επιτέλους η Συρία ένα κράτος το οποίο θα είναι λειτουργικό και όχι ένα failed state όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ωραία. Άρα, αυτού του είδους αυτές οι εξελίξεις, πιστεύετε ότι θα δημιουργήσουν χειρότερες εξελίξεις, να το πω έτσι απλά, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή στην προκλητικότητα των Τούρκων στην Κύπρο, ή επειδή έχουν την προσοχή τους στραμμένη στο Νότο αναμένεται μία ύφεση αυτής της προκλητικότητας τις επόμενες εβδομάδες στο Αιγαίο και στην Κύπρο? Δεν είναι τόσο απλό, κύριε Χιώτη, δεν είναι τόσο απλό. Είναι πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για τον Μεν Ερντογκάν η επίλυση και αυτά τα περίφημα 30 χιλιόμετρα και η ζώνη ασφαλείας είναι θέμα τιμής για την Τουρκία, αλλά και θέμα ασφαλείας όπως εκείνος το βλέπει. Άρα είναι στις προτεραιότητες του αναζητήτητα πρώτο έναντι όλων των υπολείπων θεμάτων. Αυτό όμως δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πάει απρόσκοση. Δεν πρόκειται δηλαδή αυτή να είναι ένας περίπατος στρωμένος ελαιοπέταλα για την Τουρκία. Θα είναι μια πάρα πάρα πολύ επώδυνη και πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Χωρίς να ξέρουμε ακόμα αυτή τη στιγμή ποιες θα είναι οι υπόλοιπες αντιδράσεις, δηλαδή ποια θα είναι η αντίδραση του Συριακού καθεστώτος, ποια θα είναι η αντίδραση του Ιράν. Οι παίκτες στην περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλοι και πάρα πολύ σημαντικοί και τα συμφέροντα εξαιρετικά δυνατά. Μιλάμε δηλαδή αυτό το οποίο κυρίως δεν ήθελε ο Ερντογκάν, ήθελε να υπάρξει ένας κουρδικός διάδρομος, ο οποίος πέραν των θεμάτων ασφαλείας που θεωρεί ότι έχει ο Ερντογκάν, είναι και ο διάδρομος ο οποίος θα μπορούσε να έχει έξοδο για τα πετρέλαια της Μουσούλης στη Μεσόγειο, ελεγχόμενο από Κούρδους. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν θα επιθυμούσε με κανέναν τρόπο. Οπότε αν τα βάλετε όλα αυτά πάνω στο τραπέζι, η περίοδος στην οποία θα περάσει η Τουρκία από εδώ και πέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι δηλαδή μια περίοδος ταυτόχρονα, ναι. Ο Τραμπ βρίσκεται υπό πολύ μεγάλη αντίδραση στην Αμερική. Και μέσα, στη χώρα. Αυτό λέω. Ναι. Μέσα στη χώρα. Σας θυμίζω ότι πριν από 6 μήνες ξαναυπήρξε τηλέφωνο ο Τραμπ-Ερντογκάν. Και τότε ο Τραμπ είχε πει του Ερντογκάν ότι πάρα πολύ ωραία, αφού κερδίσαμε τη μάχη, φεύγω. Αυτό κράτησε 4 μέρες, στήχησε την παραίτηση του Συμβούλου Ασφαλείας του Τραμπ, αλλά μετά είπε ξύπε.
Δεν μας ανησυχεί στην Αθήνα το ότι έρχεται εδώ ο κύριος Πομπέο και λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι η Τουρκία δεν πρέπει να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο και εμείς θα πάρουμε όλα τα μέτρα να μην το κάνει. Και την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ ουσιαστικά ανάβει το πράσινο φως στην Άγκυρα να κάνει κάτι το οποίο προφανώς δεν το προβλέπει το διεθνές δίκαιο, να μπει και να φτιάξει μια λωρίδα ασφαλείας, σκοτώνοντας αυτούς οι οποίοι νικήσανε τον ISIS ουσιαστικά. Κοιτάξτε, βεβαίως και με ανησυχεί, και όχι μόνο με ανησυχεί. Με ανησυχεί και πάρα πολύ. Με ανησυχεί μια συνολικότερη εικόνα της περιοχής, η οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μια τυχόν αναστάτωση στην ευρύτερη αυτή περιοχή, με την Ελλάδα τελικό προπύργιο σταθερότητας και στρατηγικής σημασίας για τη Δύση, δημιουργεί και αναμφισβήτητα και για μας πολλά θέματα. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όχι μόνο για την Ευρώπη. Πώς θα χρησιμοποιήσει, εάν πραγματικά αυτό γίνει, γιατί εγώ έχω τις αμφιβολίες μου τέλους, αλλά εάν τελικώς αυτό γίνει, ποια θα είναι η μοίρα των 10.000 τυχαντιστών, εκ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός είναι Ευρωπαίοι. Θα αρχίσει το νέο τουρκικό παζάρι, το οποίο δεν θα αφορά πλέον πρόσφυγες ή μετανάστες, αλλά θα αφορά τυχαντιστές. Είναι τεράστια τα θέματα που ανοίγονται. Ναι, αλλά απλώς αυτό που λέει ο Νότης είναι αυτό που κυκλοφορεί και ως μουρμούρα ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία. Ήρθε εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση μια συμφωνία για τις βάσεις, προσδοκούσαμε μετά την υπογραφή της συμφωνίας κάποια θετικά αποτελέσματα, κάποια πίεση από τους Αμερικανούς προς την Τουρκία και με το που πήρε το αεροπλάνο και έφυγε είδαμε το ακριβώς αντίθετο. Ναι, ένα λεπτό. Νομίζω ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ αφελής σε θέματα άξιση εξωτερικής πολιτικής για να πιστεύει ότι μια επίσκεψη ενός Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών θα αλλάξει την καθιερωμένη αμερικανική πολιτική στην περιοχή. Έτσι, δεν είναι θέμα μουρμούρας τώρα και μη μουρμούρας. Είναι βέβαιο ότι ο Πομπέο αυτά τα οποία είπε είναι πολύ πιο προχωρημένα από όσα έχει πει ποτέ Υπουργός Αμερικάνος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι, και εσείς που τα παρακολουθείτε χρόνια το ξέρετε. Ναι. Δεν υπήρξε ποτέ δήλωση Αμερικανού ως πρόθεση, έτσι μιλάμε πάντα. Ναι. Τόσο θετική όσο η δηλώση Πομπέου. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά με το που έφυγε. Ότι, αν πιστεύουμε ότι μία δήλωση θα αλλάξει την πολιτική ευρύτερα σε μια περιοχή στην οποία παίζουν υπερδυνάμεις τώρα. Έτσι, δηλαδή όταν μιλάμε Ιράν, Ρωσία, μέχρις συν Σύριους επιτόκου, δεν μιλάμε τώρα για διμερείς σχέσεις όποιου υψηλού επίπεδου και αν είναι αυτές. Όχι. Άρα είναι βέβαιο. Ναι, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην πανηγυρίζουμε ό,τι και να γίνεται. Όπως το λέτε, κάθε χώρα έχει τα σύνορα. Κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Ένας άνθρωπος που έχει τη δική σας εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ξέρει ότι δεν στην εξωτερική πολιτική, αυτό είναι και το άχαρο της όλης της ιστορίας. Σωστό. Και την κάνω εγώ τη δουλειά 30 χρόνια, έχω μάθει. Δεν πανηγυρίζει ποτέ. Πας βήμα-βήμα και εξασφαλίζεις κάποια θέματα. Η συμφωνία η οποία υπεγράφει αναμφισβήτητα καλύπτει και είναι υπέρ των ελληνικών στρατηγικών συμφερόντων. Αναμφισβήτητα. Μάλιστα. Γιατί για λόγους καθαρά κοινικούς, όπως έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν υπάρχουν εθνικά θέματα, υπάρχουν συμφέροντα. Το συμφέρον της Ελλάδος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν απλώσει μεγάλο τραχανά στην Ελλάδα και κατά προέκταση να υπερασπιστούν αυτά τα θέματα τους. Κατά προέκταση λοιπόν υπερασπίζονται και θέματα που μας αφορούν εμάς. Έτσι, άρα ότι η συμφωνία αυτή είναι θετική είναι βέβαιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι καλώς ή κακώς αρέσει δεν αρέσει σε Τούρκους ή σε οποιονδήποτε άλλο, η Ελλάδα είναι στρατηγικά το καλύτερο οικόπεδο της περιοχής. Mm-hmm. Με την έννοια ότι είμαστε στρατηγικά σε μια θέση που είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, μας χρειάζονται. Μάλιστα. Για να τώρα, το πω διαφορετικά. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για την σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Όχι, ναι, λεπτό δεν απάντησε το Κυπριακό πριν πάμε στη σημερινή συζήτηση. Ναι. Το Κυπριακό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δηλώσεις Ερντογκάν έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο.
Οι πράξεις δε ακριβώς το ίδιο. Είναι καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου. Εδώ ο Ερντογκάν έχει απέναντι το σύμπλο από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένας στο δυτικό κόσμο, τον οποίο να ξέρω εγώ, ο οποίος να θεωρεί ότι οποιαδήποτε χώρα και δει με βάση οικονομικά κριτήρια έχει τη δυνατότητα να καταπατήσει άλλου είδους κυριαρχικά δικαιώματα άλλης χώρας. Εδώ τώρα το πλεονέκτημα της όλης της ιστορίας είναι ότι υπάρχει μια διπλωματική ασπίδα με την έννοια ότι τα οικονομικά συμφέροντα και άλλων χωρών, βλέπε Γαλλία, Ιταλία, mm-hmm. Αμερική κτλ., ταυτίζονται με τα δικά μας. Έτσι, καλός ή κακός. Ναι, διότι έχουν πάρει την άδεια άγκλησης μεγάλες εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε άλλες χώρες. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Γιαβούς δεν μπορεί να τρυπήσει, έτσι, για να δεν έχει τη δυνατότητα, την τεχνική δυνατότητα να προχωρήσει. Είναι λοιπόν μία άσκηση ισχυρής επικοινωνιακής διπλωματίας αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία. Με τις εντυπώσεις λοιπόν παίζουν οι Τούρκοι, λέτε, που λένε θα τρυπήσουμε εμείς σήμερα και αύριο, εν πάση περιπτώσει, στην περιοχή. Με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε εμείς, οι Τούρκοι δεν μπορούν να τρυπήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή θα τελειώσει ο χρόνος μας, για την Νοβάρτης θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Τι θέλετε να πείτε. Αν πιστεύετε ότι τα στοιχεία για τα οποία κατηγορείται ο κύριος Παπαγγελόπουλος είναι ικανά να οδηγήσουν στην παραπομπή τους ή, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται και δεν θα οδηγήσει πουθενά. Καλά, μ' αρέσει αυτή η λογική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι εδώ είμαστε και σας προκαλούμε να κάνετε προανακριτική για να την ψηφίσουμε κι εμείς και τα λοιπά. Στη συγκεκριμένη με περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη γνωστή λογική του είπα ξύπα. Από τα ταηλίκια τελειώσανε μεγαλοπρεπώς και επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στη λογική του ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν που έχω μια μικρή εμπειρία σε αυτή την κατάσταση, λέω περιμένετε παιδιά, ήδη προανακριτική θα κάνει τη δουλειά της. Εάν θα προκύψουν ή θα προκύψουν στοιχεία, το δούμε. Εδώ είμαστε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα έρθουν όλοι να καταθέσουν, να πούνε αυτά τα οποία έχουν να πούνε. Εδώ βγαίνουν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και μιλούν για πιέσεις οι οποίες ασκούνται επάνω τους από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ας έρθει λοιπόν όλοι να μιλήσουν τεκμηριωμένα και όχι πλέον στον τύπο αλλά στην Επιτροπή της Βουλής. Και εδώ είμαστε να δούμε τι είναι αυτά τα στοιχεία που θα κατατεθούν και τότε θέλω να ακούσω το ΣΥΡΙΖΑ τι έχει να πει. Εσείς είστε φαντάζομαι της άποψης και εσείς ότι πρέπει η ακροαματική διαδικασία να εξελιχθεί κανονικά, να κληθούν οι προστατευόμενοι, μάρτυρες, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Στην προανακριτική εννοείται. Ναι, ναι, στην προανακριτική εννοώ. Ναι, ναι, βεβαίως. Αν γίνει προανακριτική, εγώ ποτέ δεν είμαι της λογικής ότι κοιτάξτε, ήδη οι επιτροπές αυτές, είτε εξεταστικές είτε προανακριτικές, τη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι απολύτως ευτελισμένες. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμένα τι με ενδιαφέρει λοιπόν ως πολιτικό, με ενδιαφέρει η όποια διαδικασία να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία. Διότι έχει τραυματιστεί πάρα πολύ η ελληνική δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια, κύριε. Πάρα έτσι, πολύ. Έτσι, ναι. Και η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο του αδυνάμου. Όταν η δικαιοσύνη τραυματίζεται, τραυματίζονται θετικά η λειτουργία της χώρας. Άρα αυτό που πρέπει πρώτα να γίνει είναι, καταρχήν βεβαίως και έγινε με τις επιλογές του Προέδρου του Αριουπάγου και του Συγγελέα του Αριουπάγου, να υπάρχουν άνθρωποι κύρους, εξωκομματικοί μακριά δηλαδή από τα κόμματα, οι οποίοι θα μπορούν να επαναφέρουν την ηρεμία στον χώρο της δικαιοσύνης. Και δεύτερον, να γίνει σε βάθος έρευνα, αξιόπιστη, με άλλο κεφαλαίο, για το τι πραγματικά έγινε. Και όταν θα έχουμε αυτά τα στοιχεία, εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, σας ευχόμαστε. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, πριν πάμε...